Ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα μέσα στη Βουλή. Αυτό δηλαδή το κλίμα που υπάρχει σε μια σειρά από πόλεις της Βορείου Ελλάδας με τους γνωστούς πρωταγωνιστές μεταφέρθηκε και μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Ακούσαμε τον τελευταίο τον κύριο Βορίδη να μιλάει και να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση μειοδοσίας. Ακούσαμε τους γνωστούς χρυσαυγίτες να λένε ότι θα έπρεπε να έχουμε ήδη καταλάβει τη χώρα αυτή και όχι και να είμαστε και να συνορεύουμε με τη Σερβία. Ακούσαμε ό,τι παραλήρημα μπορεί να φανταστεί κανείς και εδώ θέλω να δούμε ποιος τελικά οργανώνει αυτό το κλίμα. Ήρθε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης χθες και υπέδειξε εμένα και άλλους συντρόφους, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Γαβρόγλου και λοιπούς που είχαμε υπογράψει ένα κείμενο το 2008, αφού βέβαια είχε προηγηθεί η κασέτα από τον κύριο Κουμουτσάκο και άλλους πολλούς, τόσο μέσα στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Κουνούσανε την ανακοίνωση σαν να ήταν θησαυρός. Βρήκαν το μεγάλο επιχείρημα να μας συντρίψουν. Ήρθε μάλιστα εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και με εγκάλεσε, όχι μόνο γιατί είχα υπογράψει αυτό το κείμενο, αλλά και γιατί δήλωσα ότι είμαι υπερήφανη. Φανταστείτε την απίστευτη σύγχυση στην οποία ζουν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά, με αυτά που γίναν χτες και σήμερα, πιστεύω ότι όλο αυτό το κλίμα που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι, οι ανώνυμοι μέχρι σήμερα, που κολλάνε τις αφίσες στη Βόρεια Ελλάδα και στοχοποιούν βουλευτές μας, αυτοί που πάνε και κάνουν επιθέσεις, αυτοί που πάνε και χτυπάνε στα σπίτια, όλοι αυτοί συντονίζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε, κύριε. Αφήστε, κύριε. Αφήστε. Παρακαλώ. Αφήστε. Πολιτική εκτίμηση. Κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ. Απαντάει. Σας παρακαλώ. Εσείς θα συντονίζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Εσείς θα συντονίζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Εσείς. Ησυχάστε. Ο αρχηγός σας βγήκε και με υπέδειξε. Πολιτική με έδωσε στο αγριεμένο πλήθος. Πολύ. Ο αρχηγός σας με έδωσε στους τραβούχους φασίστες παρακρατικούς. Στους καδίβαλους της Χρυσής Αυγής. Αυτό κάνετε. Στοχοποιείτε. Όπως στοχοποιείτε. Παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Και είχατε στοχοποιήσει στον εμφύλιο πόλεμο. Είσαστε οι σύγχρονοι κουκουλοφόροι. Θα τα πω όλα τώρα. Αρκετά σας ανεχτήκαμε. Σας παρακαλώ. Δεν μου πείτε μένα τι θα πω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Γιατί θα μιλήσω 20 λεπτά. Κυρία Χριστοδουλοπούλου. Λοιπόν, κυρία Χριστοδουλοπούλου, το κείμενο αυτό, λοιπόν, παρακαλώ καθίστε κάτω. Το οποίο είχα υπογράψει. Καθίστε, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Κυρία Χριστοδουλοπούλου. Κυκλοφόρησε το 2008. Μπορείτε να σταματήσετε. Μπορείτε να σταματήσετε. Παρακαλώ πολύ. Όχι, βέβαια. Θα διαγραφεί η λέξη κουκουλοφόρη και σας παρακαλώ πολύ από εδώ και πέρα να μην συνεχίσετε με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εντάξει. Άλλο η απάντηση που δώσατε στο περί κυβέρνησης μειοδοσίας ήταν σκληρή, ήταν σκληρό αυτό που ακούστηκε. Είστε εξαιρετικά πολιτικός, έτσι ώστε το αντιλαμβάνεστε. Τον τόσο χρόνο θα τον κρατήσω. Τον το τόσο ακριβώς. Το 2008, παρακαλώ. Λοιπόν, κυκλοφόρησε αυτή η δήλωση με τις υπογραφές. Ήταν ακριβώς την εποχή που ο κύριος Καραμαλής και η κυρία Μπακογιάννη έκαναν τις διαπραγματεύσεις στο Βουκουρέστι. Και θεωρήσαμε, αφελής βέβαια, ότι μπορούσαμε να δημοσιοποιήσουμε ένα κείμενο για να ενθαρρύνουμε και την κυβέρνηση από τα αριστερά να λύσει το πρόβλημα. Και γι' αυτό μέσα εκεί εντοπίζουμε τον κίνδυνο του εθνικισμού που μπορεί να αναπτυχθεί και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Φύρο. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Γιατί, κύριοι, κάνετε έτσι? Εγώ, ξέρετε, επειδή είμαι και νομικός, ψάχνω πάντα ελαφρυντικά. Είσαστε σε τέτοιο πανικό. Ήσασταν σίγουροι ότι πάτε φορτσάτη να πάρετε την κυβέρνηση και κάτι χάλασε? Να πούμε τι χάλασε. Πήρε η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης. Έσπασε το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο το μανικουλάρετε 4 χρόνια. Έσπασε. Σας διελύθηκε. Τι θα κάνετε τώρα? Τι θα κάνετε χωρίς το αντισύριζα μέτωπο? Αυτό λοιπόν που
ζείτε αυτό το πανικό που σας απέτρεψε και από την πρόταση Μομφής, αποδεικνύει πόσο έχετε ιτηθεί. Έχετε όμως προσφέρει, εκτός από όλες αυτές τις ήττες, έχετε προσφέρει και θεάρεστο έργο προς την ακροδεξιά. Προς την ακροδεξιά. Νομιμοποιήσατε τη Χρυσή Αυγή στο δημοκρατικό τόξο σας, την ξεπλύνατε από ναζιστικό κόμμα, την κάνατε εθνική δύναμη, σας παρακαλώ, και θα λογοδοτήσετε γι' αυτό. Θα λογοδοτήσετε γι' αυτό το οποίο κάνατε. Ευχαριστώ. Διότι ανοίξατε το τζίνι του εθνικισμού και το τζίνι του εθνικισμού θα εγκατασταθεί εδώ για να απειλήσει την κοινωνία, εντάξει, τη δημοκρατία και τις κατακτήσεις. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ να κλείσετε. Φάγατε το χρόνο μου, δεν όχι, κλείνω. Δεν σας λοιπόν, έφαγα τίποτα, θα κλείσετε τώρα. Εντάξει, θα κλείσω. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν και λέω, ναι κύριοι, είμαστε υπερήφανοι και για τις ιδέες μας και για τις αντιλήψεις μας και για το γεγονός ότι εμείς είμαστε φορείς των ιδεών που γράφτηκαν στις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας, του διαφωτισμού, των μεγάλων επαναστάσεων του 20ου αιώνα, παρακαλώ, των πολύ, ευρωπαϊκών εξεγέρσεων, όλων αυτών του ανθρωπισμού κυρίως. Όλα αυτά που είναι, σας είναι απολύτως ξένα, σας είναι απολύτως εχθρικά και με κάθε ευκαιρία βγαίνει αυτό το αποκρουστικό πρόσωπο. Θα πάρετε λοιπόν την απάντηση, γιατί το δίλημα των εκλογών, ξέρετε ποιο θα είναι, αν θα συγχωνευτεί ο νεοφιλελευθερισμός με την ακροδεξιά ή θα επικρατήσει η δημοκρατία. Έχετε κλείσει, κυρία Χρυσοβλουπούλου. Στο δίλημα αυτό, η ελληνική κοινωνία με τις υπερβάσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θα δώσει τη σωστή απάντηση. Εντάξει, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Παυλίδης, Κωνσταντίνη.